s'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrête de gueuler, ça va, deux secondes, c'est bon. Strauss, il va venir, il va payer notre caution, arrête de gueuler. Espèce de connard. On est en France, il n'y a pas de caution en France. C'est aux États-Unis qu'il y a des cautions. C'est moi le connard, c'est toi le connard. Ouais. Tu nous vois envoyer l'argent jusqu'aux États-Unis? Tu vas prendre moi deux jours. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο χρονόμετρο. Με λένε Πάνου, μου αρέσουν τα ρολόγια και σήμερα θα δούμε ένα κινέζικο ρολόι από κινέζικη εταιρεία που μπορείτε να τη βρείτε στο AliExpress. Είναι Addis Watches. Και το συγκεκριμένο ρολόι πιστεύω ότι είναι ένα από τα καλύτερα ρολόγια σε ό,τι αφορά τεχνικά χαρακτηριστικά. Έχει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά και προπάντων καλύτερη τιμή. Το μόνο υποκειμενικό πράγμα σε αυτό το ρολόι που μπορεί σε κάποιον να αρέσει ή να μην αρέσει είναι το στυλ του. Πάμε να ανοίξουμε. Ήρθε σε αυτό το ωραίο το κουτάκι. Έκανε μια αιωνιότητα για να έρθει, κανένα μήνα. Λοιπόν, αυτό είναι το ρολόι. Και μέσα στο κουτάκι, εκτός από την κάρτα εγγύηση, που δεν ξέρω πόσο έχει, ένα χρόνο, έχει και οδηγίες χρήσης, ένα πιν για να μπορείτε να βγάζετε το μπρασελέ. Και επίσης ήρθε με αυτό εδώ πέρα το μηχανάκι, όχι μέσα στο κουτί, ήταν έξω από το κουτί, για να βγάζεις το μπρασελέ. Okay. Πάμε να ξεκινήσουμε την παρουσίαση. Αυτό είναι το ρολόι. Και πριν ξεκινήσουμε θέλω να σας πω ότι θέλω να σας ξαναεπενθυμίσω ότι υπάρχει ένα γκρουπάκι στο Facebook το οποίο μπορείτε να πάρετε μέλος. Είμαστε εκεί λίγα άτομα προς το παρόν. Ο καθένας λέει τις εμπειρίες του, τι φοράει. Την προηγούμενη φορά ο Θανάσης άνοιξε ένα κουρδιστό ρολόι και ανταλλάζουμε απόψεις και γνώμες. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να κάνετε join στο group. Και επίσης μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή και like στο κανάλι άμα θέλετε να δείτε, άμα θέλετε να υποστηρίξετε αυτό το κανάλι και να με βοηθήσετε να προχωρήσω παρακάτω με περισσότερα βιντεάκια. Αυτά τα λίγα, πάμε να ξεκινήσουμε απευθείας την παρουσίαση. Okay, πάμε να δούμε λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ρολογιού. Λοιπόν, φοράει ένα μηχανισμό, τον κλασικό μηχανισμό της Seikos NH35, 21.600 χτύπους το λεπτό. Όπως βλέπουμε στον παλμογράφο, το ρολόι πάει γύρω στα 11 δευτερόλεπτα πίσω την ημέρα και 0,6 bit error. Το amplitude δεν είχα υπομονή για να το βγάλω, θέλει πολλή ώρα, αλλά βλέπουμε ότι είναι μέσα στις ανοχές που δίνει ο κατασκευαστής για τον μηχανισμό αυτό. Μπορεί αργότερα να τον ανοίξω και να τον κάνω να τρέξει λίγο γρηγορότερα. Λοιπόν, έχει μια διάμετρο 47 χιλιοστά, το μάκρος είναι 42 χιλιοστά, έχει πάχος 15 χιλιοστά, το βάρος είναι στα 180 περίπου γραμμάρια, φοράει λουράκι 22 χιλιοστών, η κάσα και το καπάκι είναι από ανεξίδωτο το ατσάλι 316L, έχει ζαφύρι κρύσταλλο με επίστρωση αντιθαυματική για τον ήλιο, είναι 300 μέτρα διάβροχο και το loom βασικά είναι το καλύτερο ρολόι κινέζικο που έχω πάρει, το οποίο έχει τέτοιο loom. Είναι C3 luminous σε δείκτες και ώρες και με φωσφορίζον κεραμική στεφάνη. Βλέπουμε το Addis, αντίγραφο της Τούνας, είναι γύρω σε 127 δολάρια, αλλά τώρα κοντά είναι Double 11, οπότε θα το βρείτε γύρω στα 100 δολάρια, ας πούμε γύρω στα 90 ευρώ. Υπάρχει σε πολλούς χρωματισμούς όπως το μπλε εδώ που βλέπουμε και σε πράσινο, και μετά μπορείτε να το πάρετε
φακές με πλαστικό λουράκι ή με NATO strap, αλλά θα σας συμβούλευα να πάτε για το μεταλλικό, γιατί έτσι και εδώ πληρώνετε που πληρώνετε, δεν έχει διαφορά στην τιμή. Άμα θέλετε αργότερα μπορείτε να βάλετε πλαστικό ή μεταλλικό ή NATO strap, σίγουρα το μεταλλικό κοστίζει παραπάνω. Πάμε να το περιεργαστούμε και από κοντά. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει ένα μαύρο καντράν απλό, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Στη θέση 3 έχουμε την ημερομηνία. Στη θέση 12 βλέπουμε το λόγο της εταιρείας, Adidas. Εδώ πέρα. Οπα. Από κάτω γράφει Marine Master Professional 300 μέτρα, όπως το γνήσιο Seiko τούνα. Έχουμε αριστερόστροφη καταδυτική στεφάνη 120 κλικ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι είναι κεραμική και φωσφορίζων. Βλέπουμε έχει κάποιο βάθος στο ρολόι. Το κρύσαλό του πάνω στο φωτισμό θα δούμε μια μπλε γυαλάδα, είναι αυτό το αντιθαυματού. Μια μπλε γυαλάδα είναι η αντιθαυμωτική επίστρωση για το ζαφύρι κρύσαλου που έχει. Όπως είπαμε είναι αντίγραφο του Seiko του Τούνα, έχει έξτρα προφύλαξη πάνω αριστερά και κάτω δεξιά και αφήνει τα χέρια να περιστρέψουν τη στεφάνη. Τι ωραία κατασκευή βασικά, δηλαδή από την αριστερή και τη δεξιά, δηλαδή ο αντίχειρος και το αριστερό δάχτυλο να μπορεί να μετακινήσει τη στεφάνη. Λοιπόν, όπως μηχανισμός στη Seiko NH30-35, βλέπουμε έχει βίδωτη κορώνα, την ξεβίδωσα. Στο πρώτο κλικ αλλάζουμε την ημερομηνία, στο δεύτερο σταματάει ο δευτεροδείκτης και μπορούμε να το ρυθμίσουμε την ώρα. Και επίσης κουρδίζει εδώ πέρα και να βιδώσουμε την κορώνα του. Είναι αρκετά παχυρολό, είναι στα 15 χιλιοστά. Βλέπουμε αυτές τις δύο τις βίδες. Από πίσω έχει ένα αρκετά παχύ ανοξείδωτο βίδωτο καπάκι. Να δούμε επίσης ότι εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει τρύπες για να μπορούμε να βάζουμε εργαλείο για να βγάζουμε εύκολα τον μπρασελέ. Μια που μιλάμε για μπρασελέ, θέλω να σας δείξω κάτι που δεν μου αρέσει στην κατασκευή του. Βλέπετε αυτό πως κουνιέται, δεν είναι αρκετά σταθερό. Αυτό δεν ξέρω, δεν ενοχλεί και τόσο πολύ όταν το φοράς, αλλά δεν δείχνει και καλή ποιότητα από την άλλη μεριά. Δηλαδή πρέπει να είναι αρκετά σφιχτό για να μην μπορεί να φύγει. Ο μπρασελές τους μ' αρέσει κατασκευαστικά, γιατί κάνει ωραίο παιχνίδι με το φωτισμό. Άμα δείτε, και αυτό δεν φαίνεται και στο χέρι. Το κούμπομα είναι ένα απλό κινέζικο κούμπομα που έχουν τα περισσότερα κινέζικα ρολόγια της αγοράς. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά λειτουργεί μια χαρά για μένα. Και ναι, αυτό είναι σε γενικές γραμμές όταν το βλέπεις από κοντά το ρολόι. Okay, πάμε να δούμε τα θετικά και τα αρνητικά του. Τα θετικά σίγουρα είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Παίρνεις ένα καταδυτικό ρολόι με ό,τι χρειάζεσαι. Εκτός που δεν είναι το μόνο που λείπει να είναι ISO Certified, το οποίο να σας πω κατά την προσωπική μου άποψη πλέον δεν το ψάχνω και ούτε το χρειάζομαι βασικά. Ζαφύρι κρύσαλο με αντιθαυμωτική
θαμβωτική επίστρωση τέλειων φωσφορίζων και τέλεια υλικά, τέλεια, πολύ καλά υλικά, στιβαρό ρολόι. Όλα αυτά μαζί, δηλαδή, είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο η τιμή του. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στα 100 ευρώ είναι πραγματικά καταπληκτική. Και διαστάσεις. Οι διαστάσεις είναι, όπως είπαμε, από το Seiko Tuna, 47 χιλιοστά διάμετρο. Συνήθως είναι δύσκολο να φορηθεί τέτοιο ρολόι, αλλά επειδή έχει μόνο 42 χιλιοστά μάκρος, μπορεί να φορηθεί άνετα από πάρα πολλούς καρπούς. Άσχετα που, δηλαδή, η διάμετρος της πραγματικής καταδυτικής στεφάνης και μετά του τζαμιού του ρολογιού, το κάνουν να φαίνεται σαν γύρω στα 45 χιλιοστά όταν το φοράς. Τώρα, σ' αρνητικά του. Θα έλεγα ότι σε πολλούς θα πειράζει που είναι αντίγραφο και δεν είναι το γνήσιο Seiko. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοπόρο ή κάτι το οποίο βλέπεις διαφορετικά. Είναι ένα αντίγραφο ενός πολύ πετυχημένου μοντέλου του 1970. Και το άλλο που δεν μ' αρέσει είναι η ένωση στο μπρασελέ που παίζει. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι στο γνήσιο, πάνω σε αυτό εδώ πέρα δεν έχει, δεν δείχνει καλά και μπορεί, ας πούμε, να φαίνεται ότι μπορεί να, από μια κακή χρήση, να βλέπετε, ας πούμε, μπορεί να φύγει. Αυτό ήταν και το απόψινό μας βιντεάκι. Adidas Marine Master 300 μέτρα. Θα έλεγα είναι το πρώτο ρολόι που παίρνω κινέζικο, το οποίο είναι σε καλή τιμή και καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που ήθελα. Και βασικά στα κινέζικα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το loom. Στο συγκεκριμένο παίρνεις C3 Luminous, το οποίο είναι αρκετά γερό, δεν θα έλεγα όπως το Seiko. Και έξτρα την φωσφορίζων κεραμική στεφάνη. 300 μέτρα διάβροχο, μπορεί όχι, μπορεί να είναι 300, μπορεί να μην είναι. Αλλά σίγουρα μπορεί να μπει σε πισίνα και να κάνεις πόσο λένε, σπορτ, τα οποία είναι κοντά στο νερό χωρίς κανένα πρόβλημα. Και σίγουρα ο μηχανισμός Seiko NH35 το κάνει να μην το λυπάσει, σύν με την τιμή, γιατί πλέον ένας μηχανισμός της Seiko σαν το συγκεκριμένο κοστίζει καινούριος γύρω στα 30-40 ευρώ. Οπότε ναι, για μένα είναι ένα από τα καλύτερα ρολόγια που έχω αγοράσει μέχρι και σήμερα. Να είστε πάντα καλά, να περνάτε καλά. Και ως την επόμενη φορά, σας εύχομαι υγεία και γεια σας!